Και για να μας τα πει όλα αυτά, είναι εδώ ο αγαπημένος συνάδελφος, ο Παύλος Πανταζόπουλος. Παύλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Ευθύμη, καλό μεσημέρι Κώστα, καλό, μεσημέρι κυρίες και ναι. κύριοι. Ανεβάζει λοιπόν ταχύτητες όσον αφορά στα οικονομικά μέτρα η κυβέρνηση ναι. και πώς το κάνει αυτό, λαμβάνοντας δύο δέσμες μέτρων. Πρώτον είναι η έκτακτη εισφορά των διηληστηρίων. Θα εξηγήσουμε περισσότερα στην συνέχεια με τις σχετικές κάρτες. Και δεύτερον είναι η μονιμοποίηση των μειωμένων ΦΠΑ. Πάμε να δούμε το πρώτο μέτρο που αφορά αυτή την εισφορά: 33% στα υπερκέρδη των διελιστήριων του 2023. Είναι μια προσωρινή εισφορά αλληλεγγύη. Σε συνέχεια αυτή τη αντίστοιχη εισφορά που επευλήθη το 2022 και στο πλαίσιο που επιτρέπει ο σχετικό κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πώ θα υπολογίζεται αυτή η εισφορά, θα υπολογίζεται με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του φορολογικού έτου τη χρήση του 2023, δηλαδή τα κέρδη που υπερβαίνουν το 20% του μέσου όρου τη κερδοφορία των ετών 18 μέχρι και 21, προ-κρίση δηλαδή, γιατί όπω δήλωσε και ο Υπουργό Εθνική Οικονομία, ο Κωστή Χατζηδάκη, σύμφωνα με τα λογιστικά κέρδη που υπάρχει αποκριστικά διασταλωμένη εικόνα για τα δηληστήρια πλέον όσον αφορά το έτος 2023, φαίνεται ότι υπάρχουν πλεονάζοντα κέρδη που υπερβαίνουν τα αντίστοιχα της περίοδου προκρίσης. Τώρα, από αυτό το μέτρο στα κρατικά ταμεία αναμένεται να μπουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Εξ αυτών των 300 εκατομμυρίων ευρώ, 250 εκατομμύρια αναμένεται να πάνε για ενίσχυση των συνταξιούχων. Και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Αν γίνει όπω έγινε και η περσινή ενίσχυση των συνταξιούχων, πιθανά να δοθεί κλιμακωτό επίδομα από 100 μέχρι 250 ευρώ σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά τα επόμενα Χριστούγεννα και που ο συνδυασμό στο άθροισμα κύρια και επικουρικής σύνταξη δεν υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ. Επίση, τα 50 εκατομμύρια που απομένουν από αυτό που υπολογίζεται να μπει στα κρατικά ταμεία θα πάνε για την ενίσχυση του προγράμματο των δημοσίων επενδύσεων. Τώρα, πάμε να δούμε και τη δεύτερη δέσμη. Των οικονομικών μέτρων που αφορά την μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 13%. Να πούμε, να θυμίσουμε, ότι από 1η Αυγή του 2024 έχει ήδη μονιμοποιηθεί ο, ο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε μεταφορέ, γυμναστήρια, σχολέ χορού και κινηματογράφου. Ένα μέτρο που. Υπολογίζεται ότι κοστίζει στα κρατικά ταμεία ετησίω περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα η κυβέρνηση, όπω ανακοίνωσε, θα μονιμοποιηθεί ο μειωμένο συντελεστή και στα ταξί. Ένα μέτρο που εκτιμάται να έχει κόστο ετησίω 45 εκατομμυρίων ευρώ. Θα παραμείνει μειωμένο. Και στον καφέ, όσον αφορά το take away και το delivery, ένα μέτρο που εκτιμάται να έχει ετήσιο κόστος 65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επανέρχεται στο 24% μόνο στο σερβιριζόμενο καφέ, κάτι που αναμένεται, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομήσει και τα κρατικά ταμεία 43 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν θα ξαναπάμε να κάτσουμε σε τραπέζι να πιούμε καφέ. Ε, Παύλο, πιστεύω. Και με ένα καφέ ο οποίο ε, βλέπει βλέπει. Έτσι, ο οποίο ανεβαίνει συνεχώ, ανεβαίνει, ανεβαίνει ναι. και ω ΦΠΑ τώρα. Εντάξει. Πιστεύει ότι αυτό μπορεί να είναι μια δοκιμή για να επεκταθεί και σε άλλου τομεί η μείωση του ΦΠΑ. Θα μπορούσε και σε συνέχεια τη κουβέντα που έχει ανοίξει για την αποτελεσματικότητα ή τη μη αποτελεσματικότητα τη μείωση του ΦΠΑ ω μέτρου αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά, τα συγκεκριμένα μέτρα είναι μέτρα που λίγο ή πολύ τα περιμέναμε και είχαν ήδη συζητηθεί. Δεν Μάλιστα. θεωρούνται. Λοιπόν, το... Το... Ωραία. Εδώ θα Θα, 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 θα πούμε και άλλα πράγματα γιατί θα ακολουθήσει και άλλο οικονομικό ρεπορτάζ.